ένα πρόβλημα διευθετήθηκε, το οποίο εκκρεμούσε από το καλοκαίρι, από τον Ιούλιο του 2013. Το πρόβλημα αυτό είχε να κάνει με τη φιλοξενία των ειδικών σχολείων, δηλαδή του ειδικού νηπιαγωγείου, του ειδικού δημοτικού και του ΕΕΚ, στο κτίριο του ΚΕΦΙΑ, πρώην ΚΙΚΑΜΕΑ όπως το γνωρίζει ο κόσμος, στην περιοχή του Λατομίου και είναι ιδιοκτησία του νοσοκομείου Χίου. Από τον Ιούλιο του 2013 δεν είχαν παραταθεί τα μισθωτήρια αυτά, οι προγραμματικές συμβάσεις μάλλον, μεταξύ νοσοκομείου και σχολείων, με αποτέλεσμα μία σειρά οικονομικών και άλλων διαδικαστικών θεμάτων να μην μπορούν να προχωρήσουν. Έπειτα από επαφές τις οποίες είχε κάνει η Δημοτική Αρχή και η Διοίκηση των Σχολικών Επιτροπών με τον απερχόμενο διοικητή του νοσοκομείου, τον απελθόντα μάλλον, τον κύριο Μητροπάκη, όπως ενδεχομένως γνωρίζετε, διότι είχαμε δώσει δημοσιότητα στο θέμα καθ' όλα τα χρονικά διαστήματα που κάναμε τις όποιες επαφές μαζί του, δεν είχε βρεθεί λύση. Σήμερα πλέον βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι με την νέα αναπληρώτρια πρόεδρο, την κυρία Βουτιέρου, ήρθαμε σε επαφή τόσο ο κύριος Δήμαρχος, όσο και εγώ προσωπικά, αλλά και ο πρόεδρος των Σχολικών Επιτροπών, ο κύριος Καρύβαλης, και βεβαίως καταλήξαμε σε ένα σχέδιο προγραμματικής σύμβασης εποφελία και των σχολείων αλλά και του νοσοκομείου, προκειμένου να υπάρξει παράταση και μάλιστα με αναδρομική ισχύ από τότε μέχρι σήμερα και όλα αυτά τα προβλήματα να διευθετηθούν. Μέχρι πότε? Αυτό είναι από Ιούλιο του 2013 μέχρι Αύγουστο του 2016. Ζητήσαμε να είναι μακροχρόνιο το μισθωτήριο, η προγραμματική σύμβαση αυτή, και να έχει πενταετή διάρκεια, όμως μας γνωστοποιήθηκε από το Υπουργείο Υγείας ότι σχεδιάζεται σε επίπεδο πανελλαδικό από πλευράς του Υπουργείου Παιδείας τα ΚΕΦΙΑ από όλα αυτά να αλλάξουν Υπουργείο και να φύγουν από το Υγείας και να πάνε είτε στο Κοινωνικής Αλληλεγγύης είτε στο Εσωτερικών. Εν όψη λοιπόν αυτού του σχεδιασμού υπήρχε ο προβληματισμός εάν θα έπρεπε να δεσμεύσει το συγκεκριμένο Υπουργείο επί μακρόν τις κτηριακές αυτές δομές, και για το σκοπό αυτό έκαναν τη μίσθωση μέχρι τον Ιούλιο του 2016. Από εκεί και πέρα και όσον αφορά το μόνιμο αίτημα. Το μόνιμο αίτημα, να σας πω ότι ήδη υπάρχει από προηγούμενες δημοτικές αρχές ο σχεδιασμός για την κατασκευή πλησίων του ένατου δημοτικού σχολείου του Καράδειου, διδακτήριο ειδικής αγωγής. Υπάρχει επίσης προμελέτη από το 2009-2008, όμως δεν προχώρησε αυτή η προμελέτη για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος ήταν διότι ο ΟΣΚ είχε δηλώσει αδυναμία εκπόνησης της μελέτης, διότι για να κατασκευαστεί αυτό το έργο δεν αρκεί μόνο η προμελέτη, θέλει και μελέτη, και προκειμένου αυτή να ανατεθεί σε ιδιώτη, εφόσον ο ΟΣΚ δεν είχε τη δυνατότητα λόγω έλλειψης προσωπικού και συγχώνευσής του, και όπως γνωρίζετε ονομάζεται πλέον κτηριακές υποδομές ΑΕ, δεν είναι αυτόνομος πλέον ΟΣΚ. Λόγω έλλειψης προσωπικού είχε εγγράφως απαντήσει στο Δήμο της Χίου ότι αδυνατεί ο ίδιος να εκπονήσει τη μελέτη. Είναι στις προτεραιότητες τις δικές σας. Ο Δήμος, ακούστε, τέτοιου είδους μελέτες δεν μπορεί να εκπονηθούν από την υπηρεσία. Δεν έχει την κατάλληλη υποδομή και το δυναμικό, το οποίο δεν επαρκεί για τέτοιες δουλειές. Θα πρέπει να ανατεθεί σε ιδιώτη και μιλάμε για μια τεράστια δαπάνη. Όπως καταλαβαίνετε, ο ένας λόγος ήταν αυτός που δεν προχώρησε η εκπόνηση της μελέτης. Αλλά και όσον αφορά την προμελέτη, είχε έρθει η επισήμανση από τον ΟΣΚ εγγράφως από το 2012 ότι έπρεπε να γίνουν κάποιες διορθώσεις στην προμελέτη, οι οποίες αυτές διορθώσεις δεν είχαν γίνει. Όπως γνωρίζετε, η προμελέτη είχε εκπονηθεί από την πρώην Ομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χίου, νυν Περιφερειακή Ενότητα. Εμείς είμαστε σε επαφή, η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου της Χίου, με την αντίστοιχη της Περιφερειακής Ενότητος. Από ό,τι γνωρίζω, έχουν γίνει οι διορθώσεις της μελέτης αυτής, έχουν σταλεί τα σχετικά υπομνήματα προς τον ΟΣΚ. Από εκεί και έπειτα θα πρέπει να προχωρήσει η μελέτη. Και εφόσον προχωρήσει, εγώ. Το θέμα είναι ποιος θα την κάνει τη μελέτη. Ακριβώς. Αν ο ΟΣΚ επικαλεί τα αδυναμία, αν ο Δήμος λέει εγώ δεν έχω χρήματα, δεν είναι μέσα στις προτεραιότητές μου. Δεν είναι θέμα προτεραιότητων, μιλάμε για τεράστιο ποσό. Μιλάμε για ένα ποσό το οποίο μπορεί να φτάσει και το 1/3 τη σάτα του ενός έτους του Δήμου. Μιλάμε για μεγάλα ποσά. Δεν είναι έτσι τόσο εύκολο να πει κάποιος ότι εκπονεί μία μελέτη για ένα σχολείο. Τη στιγμή μάλιστα που γνωρίζαμε μέχρι σήμερα ότι όλα αυτά τα έκανε ο ΟΣΚ. Είναι αρμοδιότητα του ΟΣΚ.
Εκεί λοιπόν θα πρέπει να υπάρχει η πολιτική βούληση σε επίπεδο πολιτείας πλέον και όχι τοπικής αυτοδιοίκησης, να ασκηθούν ιδέουσες πιέσεις προς τον οργανισμό σχολικών κτηρίων, νυν κτηριακές υποδομές, και το κτίριο της ειδικής εκπαίδευσης για τον νόμο της Χίου να μπει σε πρώτη προτεραιότητα σε επίπεδο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τον νόμο μας, λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ένα πάγιο αίτημα το οποίο δεν έχει μέχρι σήμερα προχωρήσει.